Δεν είναι μόνο θέμα υλικό και οικονομικό, είναι και θέμα ηθικό. Αυτή την ταπείνωση, τον εξευτελισμό που έζησε ο λαός μας αυτά τα 4 χρόνια. Σας λέω λοιπόν κάτι και κρατήστε το. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει συνθήκες ψυχολογικής εκτόνωσης. Αυτό το μεγάλο βάρος του λαού μας θα φύγει από τις πλάτες μας. Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Θα δούμε τις δυσκολίες. Να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα. Θα χαλάσει το κλίμα, η ψυχολογία των ανθρώπων. Έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να σηκώνεις περήφανα το κεφάλι ψηλά. Να ταινίζεις το μέλλον με αισιοδοξία. Να ξέρεις ότι αυτοί που σε κυβερνάνε δεν σε κοροϊδεύουν. Να ξέρεις ότι δεν έχεις ζυγό στην πλάτη σου και στο σβέρτο σου. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς από αυτούς που μπορεί να καταπιούν εκβιασμούς, απειλές, από αυτούς που θα καταπιούμε τη θέση μας που όλο ένα και περισσότερο πλέον γίνεται αποδεκτή στην Ευρώπη με ένα forget it, σαν αυτό που είπε ο Σόιμπλε τον κύριο Στουρνάρα. Εμάς δεν μας έχει κανένας από αυτούς στο τσεπάκι. Δεν είμαστε μέρος εμείς του διαπλεκόμενου χθες. Δεν υπογράψαμε εμείς αμαρτωλές συμβάσεις. Δεν παίρναμε εμείς επί χρόνια προμήθειες στα κομματικά μας ταμεία από γερμανικές και άλλες εταιρείες όπως τις δίνουν. Δεν δώσαμε εμείς ποτέ την παροχή την πολιτική μας στήριξη σε νέες ενωτικές ενημέρειες. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτό το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο που κατέστρεψε την Ελλάδα τόσα χρόνια. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με αυτό το κατεστημένο. Θέλουμε να συγκρουστούμε με το χθες και όχι να συμβιβαστούμε μαζί του. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα κάνουμε εμείς αυτά που έκανε ο κύριος Σαμαράς.